Είναι μαζί μας ο Βασίλης Πολιτής, υποναύαρχος εν αποστρατεία, αλλά και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παδαζούμπερ. Καλή σας μέρα. Κύριε Πολίτη, πώς βλέπετε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Μέση Ανατολή? Δεν είναι καλά τα πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί έχουν αρχίσει οι αεροπορικές επιθέσεις πλέον και γίνονται σε καθημερινή βάση και οι νεκροί από την πλευρά του Λιβάνου, στον ίδιο Λιβάνο, για τα μέλη της Χεζμπολάκ, όπως είπατε στην αρχή και εσείς, είναι πάρα πολλά. Έχουμε φτάσει δηλαδή να έχουμε μέχρι σήμερα γύρω στους 600 νεκρούς, στα οποία μέσα περιλαμβάνονται 50 παιδιά και ορισμένες γυναίκες, έχουμε 1850 τραυματίες. Και βέβαια οι αεροπορικές επιθέσεις δεν έχουν αρκεστεί μόνο στον νότιο Λίβανο, έχουν πάει και βορειοανατολικά από την Κρήτη. Έχει αρχίσει πλέον να γίνεται σοβαρό το θέμα και βλέπετε ότι η Αμερική μαζί με την Αγγλία έχουν στείλει ήδη. Η Αγγλία έστειλε 700 πεζοναύτες στην Δεκέλεια και στο Ακροπύρι, στις δύο βάσεις στην Κύπρο. Η Αμερική έχει στείλει 600 πεζοναύτες πάνω στο USS Wasp, το οποίο περιπολεί έξω από την Λάνακα, το λιμάνι της Κύπρου, για την περίπτωση που θα γίνει εκένωση των Αμερικανών πολιτών. Για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανο-Λιβανέζοι πολίτες, οι οποίοι δουλεύουν σε διάφορες εταιρείες στην Κρήτη. Το είχαμε αντιμετωπίσει και αυτό το 2006, αν θυμόσαστε, γιατί μάλιστα είχε μπλακεί και η Ελλάδα με το Αματαγό Ικαρία, έτσι και τότε να ήμουν εγώ κυβερνήσω. Το Αματαγό Ικαρία είχαμε μεταφέρει περίπου γύρω στους 15.000 Αμερικανούς και άλλες εθνικότητες από την Κρήτη στην Κύπρο. Άρα προετοιμάζονται λοιπόν η Αμερική και η Ευρώπη για να έχουμε μια εκένωση πολιτών από το Λίβανο, γιατί οι αεροπορικές επιθέσεις δεν μπορούν να σταματήσουν από την πλευρά του Ισραήλ. Το Ισραήλ ήδη έχει φέρει, εκτός από μια μεναρχία που έχει στα σύνορά του με το Λίβανο, έχει φέρει και δύο εφεδρικές ταξιαρχίες. Και βέβαια το πρόβλημα είναι ότι αρχίζουν και εκτοπίζονται και όχι μόνο από Λιβανέζοι που πηγαίνουν προς τα βόρεια, αλλά και οι Ισραηλοί που κατεβαίνουν προς τα νότια. Πάντως, κύριε Πολίτη, αρκετοί αναλυτές που φιλοξενούνται και εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής εκφράζουν την αισιοδοξία ότι δεν θα πάμε σε μια σύραξη, σε έναν πόλεμο ευρείας ολικής κλίμακας. Αυτό το συμμερίζεστε? Όχι, εγώ πιστεύω ότι έτσι που πάνε τα πράγματα, κύριε Παλαζόπουλε, δείχνει ότι οι Ισραηλοί δεν μπορεί να κάνουν πίσω. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε ευρύτερο γενική από πλευρά τη Χεζμπολάχ, αλλά οι Ισραηλοί δεν θα κάνουν πίσω, συνεχίζουν τις επιθέσεις, θέλουν να καταλάβουν τον ίδιο Λίβανο για να εξαλείψουν εντελώς τη Χεζμπολάχ. Το έχουν καταφέρει από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι αν θα γενικευτεί αυτός ο πόλεμος, για να μην ξεχνάμε και η Χεζμπολάχ αντιδρά με διάφορες πυραυλικές επιθέσεις. Για πρώτη φορά η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε τρία αεροδρόμια, στα οποία δρεύουν F-16 και F-35 του Ισραηλινής αεροπορίας με 200 ρουκέτες. Δεν έχει μπλακεί ακόμη με το Ιράν. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν θα έχουμε μια γενίκευση εκεί στην περιοχή, οι εκτοπαξίες από πλευράς Χεζμπολάχ, Χαμάς και το Ιράν, τα πράγματα θα είναι τόσο καλά, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για εμάς, και θα δεχτούμε η Κύπρος και η Ελλάδα τους πολλούς μετανάστες. Τώρα, κύριε Πολίτη, σε δύο υποθετικά σενάρια. Το ένα, μάλλον, είναι πραγματικό. Το δεύτερο είναι υποθετικό. Το πρώτο σενάριο, η πρώτη ισορροπία δυνάμεων, την οποία θα ήθελα να μας εξηγήσετε, είναι αυτή που διαμορφώνεται τελικά μεταξύ των δυνάμεων του Ισραήλ και των δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Βλέπουμε ότι με αυτά τα χειρουργικής σχεδόν ακρίβειας χτυπήματα του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ αποδεκατίζεται. Αυτό τι δείχνει για την ισορροπία των στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ της μίας και της άλλης πλευράς? Βλέπετε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι κάνει χειρουργικές επιθέσεις το Ισραήλ και βέβαια κάνει και επιθέσεις και χερσαίες και αεροπορικές και με μυστικές υπηρεσίες εναντίον μεγάλων στελεχών της Χεζμπολάχ. Βλέπετε δηλαδή ότι όλα τα μεγάλα στελέχη της Χεζμπολάχ έχουν αποδεκατεστεί. Μπορεί να έχει οπλοστάσιο η Χεζμπολάχ, μπορεί να δέχεται ενισχύσεις από το ιρανικό οπλοστάσιο. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις επιθέσεις που κάνει το Ισραήλ. Σας είπα και πάλι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει επιθέσεις αν δεν καταλάβει πλήρως τον Νότιο Λίβανο και εξαλείψει τον οποιοδήποτε θύλακα της Χεζμπολάχ. Δηλαδή η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει δυνατότητα αποτελεσματικής απάντησης στο Ισραήλ, ούτως ώστε να ανακόψει αυτή την επέλαση του Ισραήλ? Έχει το εμπροστάσιο, δυστυχώς όμως δεν έχει τα στελέχη, δηλαδή τα μεγάλα τα στελέχη, δηλαδή οι αρχηγοί τους έχουν αρχίσει και αποδεκατίζονται. Καταλαβαίνετε πλέον πρέπει να κάνει ανασύνταξη πλέον των δυνάμεων όσον αφορά το προσωπικό της. Εκεί έχει επιτύχει πάρα πολύ το Ισραήλ. Έχει αποδεκατήσει όλους τους διεκδικητές των αξιακών που ήταν στο Νότιο Λίβανο της Χεζμπολάχ. Τώρα... Εκεί λοιπόν προσπαθούν. Ναι. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω. Ναι, βέβαια η Χεζμπολάχ, αν μην ξεχνάμε ότι είναι μια νέα ύδρα. Δηλαδή μπορεί να σκοτώσει έναν ηγέτη, να βγει αμέσως άλλος. Αλλά μέχρι το κενό αυτό το χρονικό οι Ισραηλοί το εκμεταλλεύονται, γι' αυτό και συνεχίζουν
χωρίς να σταματήσουν ούτε λεπτό τις αεροπορικές επιθέσεις. Και πριν από λίγα λεπτά είχαμε πάλι ένα μεγάλο κύμα αεροπορικών επιθέσεων από 45 λεπτά. Κρατάω αυτό το οποίο εντοπίζεται με έναν χαρακτηριστικό τρόπο ότι η Χεζμπολάχ είναι μια λερναία ύδρα, καθώς οποιοδήποτε ηγέτης της σκοτωθεί, αμέσως προκύπτει, βγάζουν έναν επόμενο. Τώρα, σε ένα υποθετικό σενάριο, στο οποίο το Ιράν έμπαινε στη σύραξη, η ισορροπία δυνάμεων εκεί πώς διαμορφώνεται? Θα αλλάξει πολύ, κατά πολύ. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο το Ιράν, θα αλλάξει και όλη η περιοχή. Για πείτε μας. Υπάρχουν και άλλες που έχουμε τους Κούρδες στην Ιεμένη. Εμπλέκονται μετά αρχίζουν και εμπλέκονται πολλές όντως χώρες. Έχουμε την Αίγυπτο που έχει στην περιοχή, όχι θα. Η Αίγυπτος αρχίζει να δέχεται, έχει κλείσει τα σύνορά της νότια με τη Γάζα και δεν δέχεται καθόλου μετανάστες. Εμπλέκεται την Τουρκία. Τα πράγματα, η Ρωσία, η Κίνα αρχίζουν και πλέον και χάνουν την μπάλα στο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει λογική από πλευρά του Ισραήλ. Γι' αυτό και μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται πάλι κάποιες συνομιλίες από την πλευρά της Αμερικής για να σταματήσουν οι γενικευμένες επιθέσεις. Το Ισραήλ όμως από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται να σταματήσει. Το Ισραήλ θέλει πίσω όλους τους ομήρους από την πλευρά της Γάζας και βέβαια ότι θέλει να εξασφαλίσει όλους τους κατοίκους, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουν μεταφερθεί 90.000 περίπου Λιβανέζοι προς τα βόρεια, αλλά και 60.000 Ισραηλοί που είναι στα σύνορα με το Λίβανο έχουν αρχίσει και μετακινούνται προς τα νότια. Και βέβαια για το χτύπημα που έγινε στο αεροδρόμιο της Χάιφας και στο αεροδρόμιο Αμός του Ισραήλ που υπήρχαν μέσα F-16 και F-35 για τους Ισραηλινούς είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι επιθέσεις που κάνουν σε αντίπεινα θα συνεχίσουν μέχρι που να εξαλείψουν και τον οποιοδήποτε φύλακα στον Νότιο Λίβανο. Πάντως, αν καταλαβαίνω σωστά, σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ μέσα στα σύνορα του Λιβάνου, το Ιράν θα παρέμβει. Από ό,τι έχει δώσει περιπτώσει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ είναι σε μεμονωμένα μας. Έχει ενισχύσει τα σύνορά του, έχει φέρει μεναρχίες, έχει φέρει εφερετικές ταξιαρχίες. Αυτή τη στιγμή μονάχα οι επιθέσεις που κάνει, όπως είπατε και εσείς, είναι χειρουργικές σε διάφορους στόχους που ξέρει. Για να βέβαια οι στόχοι αυτοί για πρώτη φορά έχουμε, άμα θα δείτε το χάρτη, είναι και βορειοανατολικά από την Πυρητό, περίπου γύρω στα 120 χιλιόμετρα. Δηλαδή πρώτη φορά γίνει να πλήττει στόχους εντός ενός ξένης, μιας ξένης χώρας τόσο πολύ βαθιά μέσα στην υπογραφή. Τις προηγούμενες μέρες, κύριε πολίτη, είχαμε και το πλήγμα, την απόπειρα τουλάχιστον πλήγματος από την Χεζμπολάχ στο Τελαβίβ με στόχο τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ. Σωστό. Αυτό αποτελεί, πολλοί αναλυτές λέγαν τότε, θυμάμαι, ότι στην ουσία είναι μια προσπάθεια να επικοινωνηθεί προς το Ισραήλ η δυνατότητα, η πολεμική δυνατότητα της Χεζμπολάχ. Αυτό άλλαξε κάπως τις ισορροπίες? Εγώ πιστεύω ότι θωράξε περισσότερο το πρίσμα και των Ισραηλινών επιθέσεων. Έγινε με περισσότερο μέρος οι επιθέσεις. Η πύραυλη που χρησιμοποιεί, οι ρουκέτες που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ είναι η Φαντί 1 και Φαντί 2, που είναι αρκετά, ας το πούμε, κάποιοι μοντέρνοι πύραυλοι που έχουν αρκετό μεγάλο βελνικές. Το Ισραήλ θεωρεί ότι με το Iron Dome που έχει ότι είναι άτρωτο σε περιβαλλοντικών επιθέσεων. Είναι άτρωτο, κύριε πολίτη. Δεν είναι άτρωτο. Δεν έχει δείξει ότι στο τελευταίο πόλεμο και με τους Παλαιστίνιους και με τους Χούθη, ότι δεν είναι και τόσο άτρωτο. Έχουν περάσει αρκετοί πύραυλοι μέσα στο έδαφος. Άρα λοιπόν δεν έχουμε 100% άτρωτο το Iron Dome μέσα σε συμπόλαια. Έχει αρχίσει όμως και τον κόσμο τον κουράζει στο Ισραήλ. Μιλάω, έχω πάρα πολλούς φίλους στο Ισραήλ. Έχει αρχίσει ο κόσμος και ξέρετε, κουράζεται. Ξέρετε, στη Χάιφα, όταν είναι έξω από την πόλη της Χάιφα, το λιμάνι της Χάιφα, στο αεροδρόμιο, το πολεμικό αεροδρόμιο, και δέχτηκε πυραυλική επίθεση με ρουκέτες από την Χεζμπολάχ, έχει αρχίσει, ξέρετε, και φυσιολογικά ο κόσμος αρχίζει και πέφτει. Και Ισραήλ. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος έχει κουράσει και τις δύο πλευρές. Ο κ. Νετανιάχου όμως πιστεύει ότι πρέπει να εξαλείψει, είναι η μοναδική ευκαιρία που του δίνεται, να εξαλείψει και τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Με αυτά τα δεδομένα, κύριε πολίτη, έχουμε και τη δήλωση Νετανιάχου που είπε ότι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που σημαίνει ότι μάλλον καταπέφτει και το όποιο σενάριο να προχωρήσει αυτή η πρόταση εκεχηρίας για 21 μέρες. Με αυτά τα δεδομένα, τις επόμενες μέρες τι περιμένουμε να δούμε στην Μέση Ανατολή? Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις. Έχουν ένα κατάλογο που μάλιστα έγινε και μια ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Αμήνας ότι υπάρχουν ακόμη αρκετοί στόχοι οι οποίοι πρέπει να εξαλειφθούν στον Νότιο Λίβανο. Σποραδικά θα αντιδρά η Χεζμπολάχ με διάφορες πυραυλικές επιθέσεις. Αλλά αυτό που είπατε εσείς για την εκεχηρία και για να ακουθεί, εγώ δεν το βλέπω καθόλου στον άμεσο όριζο.
Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε και να πάμε και στο διάλειμμα το κανονισμένο μας. Αυτά τι σημαίνουν για την Ελλάδα, για την δική μας χώρα, αυτές οι γεωπολιτικές ισορροπίες μας επηρεάζουν? Βεβαίως μας επηρεάζουν όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο. Συγγνώμη. Γιατί η Κύπρος είναι η πρώτη, γιατί για φανταστείτε τα στιγμή ότι έχουν πάει 700 Βρετανοί κομμάτων στις βάσεις της διακίνησης και της, του αγροτήριου. Το αγροτήριο, μην ξεχνάμε ότι, τη διακίνηση μάλλον, μην ξεχνάμε ότι απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Αγία Νάπα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη μαρίνα και βάση που τη χρησιμοποιούν το κυπριακό ναυτικό. Να μην ξεχνάμε ότι η πρώτη μετανάστευση, οι πρώτοι που θα φύγουν πρόσφυγες μάλλον από το Λίβανο θα φύγουν μέσω Κύπρου. Τα προσφυγικά αυτά ρεύματα θα επηρεάσουν βέβαια θα φύγουν και στην Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε πάλι ότι αλλάζει η ισορροπία, γιατί η Τουρκία έχει δείξει ανοιχτά πλέον ότι είναι υπέρ του Λιβάνου και υπέρ της Χαμάς και της Χεζμπολά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ πιστεύω ότι όταν αρχίσει και τελειώνει το καλοκαίρι και τελειώνει οι διακοπές για τους ΜΕΝ και τους ΔΕ και φύγουν και πολλά τα τουρκικά σκάφη που έχουν γεμίσει όλη αυτή τη στιγμή το Αιγαίο, θα έχουμε και διάφορες εξελίξεις και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με την επιρροή της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ να αποκτήσει μεγάλο, να αποκτήσει και τον Νότιο Λίβανο και την όλη την πλευρά της Γάζας της Παλαιστινής. Εννοείται, κύριε Πολίτη, ότι υποδαβλίζονται τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο από την κατάσταση, τη γεωπολιτική στη Μέση Ανατολή και τις θέσεις που παίρνουν απέναντι σε αυτή την κατάσταση η Ελλάδα και η Τουρκία, που είναι αντίθετες μεταξύ τους? Είναι με νερά, θα με βοηθήσετε, είναι λίγο έφαρτο. Δεν είναι και τόσο ήρεμα τα νερά. Να μην ξεχνάμε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε μια τρομερή αύξηση στις. Τουλάχιστον παρουσιάζονται ως ήρεμα νερά και από τις δύο πλευρές. Κατ' επίφαση ήρεμα νερά στο ορίσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Παλαζόπουλο, ξέρετε πάρα πολύ ότι οι ροές, οι προσφυγικές που υπάρχουν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχουν νησιά που δεν είχαν καθόλου πρόσφυγες, ούτε στη μεγάλη ροή των μεταναστών το 2015, όπως είναι η Σύμη και η Τήλος, και σήμερα έχουν γεμίσει και η Σύμη και η Τήλος από τις ροές αυτές των προσφυγικές. Μάλιστα και ο κύριος Γεραπετρίτσο, ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριε Πολίτη, πρόσφατα έκανε τη δήλωση ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε τουλάχιστον 500 παιδιά από τις πληγήσεις περιοχές. Αυτές όμως, να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις ελάτε, ελάτε κι άλλοι δεν είναι οφειλή. Και εμείς ξεχνάμε ότι η Γερμανία διώχνει, οι άλλες χώρες διώχνουν, η Ιταλία κλείνει τα σύνορά της. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που λέει ελάτε και ελάτε. Δεν είμαστε αφιλόξενοι, δεν θέλω να πω ότι δεν θα δεχτούμε τα παιδιά. Αλλά να μην ξεχνάμε βέβαια ότι όλα αυτά τα κύματα των προσφυγικών ροών δεν αντέχει πλέον η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος έχει δεχτεί μεγάλες προσφυγικές ροές, όχι μόνο από τη θάλασσα και από τα κατεχόμενα. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Λάρνακας της Λευκοσίας υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίες δεν μπορεί να τις διαχειριστεί πλέον η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν έχουμε και τα προσφυγικά ρεύματα από το Λίβανο, τι έχει να γίνει στην περιοχή της Κύπρου και της Ελλάδος. Κύριε Πολίτη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.